Αγαπητές κυρίες και κύριοι, γεια σας. Δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, όλο ένα και μειώνονται οι μέρες πηγαίνοντας προς την 26η Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχουμε τριπλές, παρακαλώ, εκλογές, ευρωβουλευτικές, περιφερειακές, δημοτικές. Και σήμερα ο λόγος μας σε αυτή τη σημερινή συνέντευξη θα περιστραφεί στα χωριά. Στα χωριά, ειδικότερα της Νότιας Χίου, μιας και έχουμε προσκεκλημένο τον αντιδήμαρχο της Νότιας Χίου, τον κύριο Ανδρέα Βεργίτση, ο οποίος όλα αυτά και τα πέντε χρόνια. Και τα πέντε χρόνια λοιπόν είχε υπό την εποπτεία του τα χωριά της Νότιας Χίου. Τα χωριά της Νότιας Χίου, αγαπητέ Ανδρέα, που αποτελούν, θα έλεγα, και το κόσμημα του νησιού στην κυριολεξία. Διότι πραγματικά και η Ολύμπη και η Καλαμωτή και τα Μεστά και το Πυργή είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι κάτι ξεχωριστό και οπωσδήποτε χρειάζεται και μια ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά αυτά τα χωριά. Και βέβαια, μια πρώτη ερώτηση είναι: τα καρπούζια αρχίσαν και οριμάζουν ακόμα ή όχι? Διότι ο Ανδρέας Βεργίτσης είναι και παραγωγός καρπουζιών και άλλων βέβαια ζαρζαβατικών, έτσι. Είναι σε καλό δρόμο. Είναι σε καλό δρόμο. Οπότε, μέχρι πότε δηλαδή θα έχουμε? Αρχές του Ιούνιου. Αρχές Ιουνίου, μάλιστα. Αγαπητέ Ανδρέα, τι σημαίνει αντιδήμαρχος Νότιας Χίου? Βέβαια, έχουμε και αντιδήμαρχο Βόρειας Χίου και έχουμε και αντιδήμαρχο Καμποχώρων. Όχι Καμποχώρων. Κεντρική Χίου, Καμποχώρων και Αγίου Μινά. Είχαμε τον. Ο Νίκος Καρασούλης. Τον Μαθιό τον Φαφαλιό πάνω στη Βόρεια Χίου και έχουμε τον Ανδρέα Βεργίτση στη Νότια. Τι σημαίνει λοιπόν αντιδήμαρχο Νότια Χίου? Ο δήμαρχος στο ξεκίνημα τη θητεία μα θεώρησε καλό ότι έπρεπε να αλλάξει την διοικητική δομή της λειτουργίας του Δήμου και χώρισε τη Χίο σε τρεις ενότητες: Νότια, Κεντρική και Βόρεια. Μας εκχώρησε αρμοδιότητες, αποκέντρωσε εξουσία, μας έδωσε όλες τις αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά έργα υποδομής, μελέτες και διαχείριση από θεματικές αντιδημαρχίες. Δηλαδή, είχαμε το δικό μας στόλο αυτοκινήτων, ρυθμίσαμε το πρόγραμμα για την περισυλλογή των απορριμμάτων των σκουπιδιών. Είχαμε μηχανικούς στις ενότητες για τη σύνταξη των μελετών, χειριστές για τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου. Συνεργαζόμασταν με τους υδραυλικούς της ΔΕΙΑΧ για ό,τι αφορούσε τα ζητήματα της ίδρυυσης και της αποχέτευσης. Όπως λειτουργούσαν πριν οι καποδιστριακοί δήμοι, με αυτόν τον τρόπο αποκέντρωσε ο Δήμαρχος της εξουσίας και λειτουργούσαμε αυτόνομα. Συμβουλευτικά με τις διευθύνσεις των υπηρεσιών πάντοτε, δεν μπορούσαμε, επειδή είχαμε μηχανικούς στη δημοτική ενότητα για τη φροντίδα των μαστιχοχωρίων και της Ιωνίας, να μην έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή της υπηρεσίας. Πάντα. Αλλά το έργο έβγαινε από τα στελέχη και από τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στην ενότητα. Επομένως, αρμοδιότητες είχατε. Φράγκα είχατε. Γιατί ζητούμενο δεν είναι μόνο να έχεις αρμοδιότητες. Ζητούμενο να έχεις και το απαραίτητο κεφάλαιο για να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Το ότι τα χρήματα ήταν περιορισμένα, το γνωρίζαμε. Η σάτα του ενιαίου Δήμου είναι κάτι περισσότερο από ό,τι έπαιρνε παλιά ο Δήμος Μαστιχοχωρίων ή ο Δήμος Ιωνίας. Άρα γνωρίζαμε ότι έπρεπε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα με έργα αυτεπιστασίας. Έτσι κάναμε ένα σωστό προγραμματισμό, βάλαμε σε λειτουργία όλα τα μηχανήματα της τεχνικής υπηρεσίας και δουλέψαμε πάρα πολύ με τα δικά μας μηχανήματα. Δηλαδή, ο κύριος όγκος της αγροτικής οδοποιίας καλύπτεται με έργα αυτεπιστασίας. Είναι με τα μηχανήματα τα δικά μας, με τους χειριστές τους δικούς μας. Να πω ότι έχουμε οι χειριστές της τεχνικής υπηρεσίας είναι ίσως οι καλύτεροι που υπάρχουν πάνω στο Χίο. Θα τους ήθελε ο κάθε ιδιώτης να τους έχει στο συνεργείο τους. Εκτελούν με μεγάλη ακρίβεια και ευσυνειδησία τη δουλειά τους και έχουμε καταφέρει. Πολύ θετικό αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό. Το καλό πρέπει να λέγεται. Διότι κακά τα ψέματα, παρατηρείται το φαινόμενο, ειδικά στις δημόσιες υπηρεσίες, να υπάρχει μία έτσι, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, όχι και τόσο πολύ έντονη επιθυμία να κάνουμε κάποια πράγματα. Αυτό είναι στο χέρι του αιρετού. Ναι.
είναι στο χέρι του αιρετού. Τι, να τρίξει, συμφωνώ. Να τρίξει δόντια. Αν χρειαστεί να τρίξει και δόντια. Είχαμε και εμείς στην αρχή, ας πούμε, όταν ξεκινήσαμε, είχαμε κάποια θεματάκια. Ρυθμίστηκαν. Είναι τι μοντέλο θα επιλέξεις εσύ και πώς έχεις συνηθίσει να εργάζεσαι. Αυτό, εάν το ακολουθήσει το μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, των υπαλλήλων, σιγά σιγά μπαίνουν όλοι. Έχουμε γίνει μία ομάδα. Και με τους χειριστές και με τους εργαζόμενους της καθαριότητα και με τους μηχανικούς και με τους διοικητικούς υπαλλήλους. Δηλαδή, όπως λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας, έχουν γίνει μια γροθιά. Ναι, είναι πάρα πολύ αυτό θετικό. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Βέβαια, δεν γίνεται στην τύχη. Θέλει πολλή δουλειά να τρέξει ο αιρετός. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο ανακατευθήκαμε. Ήταν η πρώτη φορά που ανακατευθήκαμε. Όχι, ήταν η δεύτερη. Την πρώτη ενεργά το 2006 στα μαστιγοχώρια. Oh. 2006-2010. Oh. Και αυτή είναι η δεύτερη. Επομένως, έχεις μία. Έχεις μια διαδρομή, έχεις μια εμπειρία, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και νομίζω ότι όλα είναι θέμα οργάνωσης. Όλα είναι θέμα προγραμματισμού και οργάνωσης. Ο αιρετός πρέπει να είναι πριν από τους υπαλλήλους στο γραφείο. Πριν από τα στελέχη. Είναι ο Ανδρέας. Ήμουνα. Όταν μπήκε το νερό στα βλάκι, τώρα δεν λέω πως είμαι κάθε μέρα, αλλά για να μπει το νερό στα βλάκι ήμουν εκεί πριν από, πριν από τους υπαλλήλους. Αγαπητέ Ανδρέα, τοπικά συμβούλια λειτουργούν. Ναι. Λειτουργούν. Στα γιατί η αίσθηση που υπάρχει γενικότερα είναι ότι μάλλον υπήρξαν αδρανοί στα περισσότερα χωριά τουλάχιστον. Βέβαια, μια αλήθεια είναι ότι δεν έχω εικόνα του τι γινόταν στα νοτιόχωρα. Εντάξει, είναι και με τον καινούργιο εκλογικό νόμο αλλά και με τον παλιό. Παραχωρούνται αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια, αλλά η κινητήριος δύναμη, το χρήμα, δεν υπάρχει. Και βρίσκεσαι πάντα μπροστά σε ένα πρόβλημα και τι να κάνω αφού δεν έχω χρήματα. Τα ενεργά τοπικά συμβούλια που ήταν αρκετά ικανοποιήσαμε πάρα πολλά από τα αιτήματά τους. Τρέξαμε, αγωνιστήκαμε μαζί με τους προέδρους. Είχε αξιόλογους προέδρους στη Νότια Χίο αλλά και στην Κεντρική, διότι όλοι ήταν του Μπρουνού. Όχι. Εγώ αυτό θα σας έλεγα. Παρ' όλα αυτά όμως. Οι περισσότεροι ήταν του Λαμπρινούδη, μέσα στην καρδιά μου ξεχώρισα δηλαδή επανεκλεγμένους ανθρώπους, επανεκλεγμένους προέδρους που ήταν με τον συνδυασμό του κ. Λαμπρινούδη, αλλά η συνεργασία μας ήταν άψογη. Άψογη. Ικανοποιήσαμε και υλοποιήσαμε αιτήματα που υπήρχαν από τους καποδιστριακούς δήμους. Ναι. Από τους καποδιστριακούς. Πάντως υπάρχουν, Ανδρέα Βεργίτση, πολλοί πρόεδροι οι οποίοι παραπονούνται κατηδίαν, διότι δεν βγαίνουν να τα πούνε έξω κτλ. Ναι. Ότι ό,τι και αν πούνε, ό,τι και αν προτείνουν, δεν εισακούονται. Θα σου πω. Δεν εισακούονται. Και μάλιστα ένα ερώτημα είναι, κάτσε ρε φίλε, δεν εισακούεσαι. Παρετήσου. Πώς θα γίνει δηλαδή. Προκειμένου να πάει μπροστά. Αλλά και η καρέκλα πάντα είναι γλυκιά. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Τα τοπικά συμβούλια. Πριν συντάξουμε το τεχνικό πρόγραμμα, υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Τις παίρνουμε από όλες τις κοινότητες, κάνουμε την κατανομή των πιστώσεων σύμφωνα με τον πληθυσμό και με την γεωγραφική έκταση της κάθε κοινότητας. Εγώ τουλάχιστον, σαν αντιδήμαρχος, δεν άλλαξα την ιεραρχία σε καμία πρόταση τοπικού συμβουλίου. Παίρναμε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, μέχρι εκεί που ήταν τα χρήματα, ικανοποιούσαμε προτάσεις. Είτε σε εσωτερική οδοποιία, είτε σε αγροτική οδοποιία. Ή σε κτηριακά που κάναμε από μόνοι μας. Ας πούμε, βλέπαμε ποια κτίρια δημοτικά είχαν ανάγκη και τα επισκευάζαμε ή αναπλάσεις, παρεμβάσεις σε πλατείες και τέτοια. Αλλά δεν αλλάξαμε μία απόφαση τοπικού συμβουλίου, μία επιθυμία ενός κοινοτάρχη. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η συνεργασία του Ανδρέα Βεργίτση ως αντιδημάρχου νοτιοχώρων με τους προέδρους και τα υπόλοιπα τοπικά συμβούλια των χωρίων ήταν άψογη. Κάπως αυτό, έτσι. Αυτό κάπως τώρα έτσι, το πω εγώ δεν έχει σημασία. Μπορείτε κάπως εσείς έτσι να κάνετε. Το εκλαμβάνω, δεν το ξέρω. Έτσι όπως μας τα λες. Έτσι όπως μας τα λες τουλάχιστον. Βεβαίως και εσείς μπορείτε να κάνετε μία έρευνα και να μιλήσετε. Όχι κιόλας με. Πού να τρέχουμε τώρα. με προέδρους του δικού μας συνδυασμού, αλλά με προέδρους και κοινοτάρχες του κυρίου Λαμπρινούδη. Εκτός, να κάνω μία. Να συμπληρώσω ότι εκτός από τα νότια,
τον πρώτο χρόνο, πριν κλείσει ο πρώτος χρόνος, το Μάιο του 2015, ο Δήμαρχος μου μεταβίβασε και τις αρμοδιότητες όσον αφορά τα μηχανήματα έργου στις δημοτικές ενότητες Αγίου Μινά, Καμποχώρων και της πόλης της Κίου. Και ό,τι έργο γίνεται εκεί με μηχάνημα έργου από την τεχνική υπηρεσία, και εκεί έχω συνεργασία με τους προέδρους, με 30 προέδρους. Α, έτσι. Ναι. Και είστε και εκείνοι που καθαρίζετε και τις παραλίες εκεί πέρα από τα αυτά. Ναι, για την Νότια Χίο εμείς. Λοιπόν, θα σου τηλεφωνήσω, διότι εκεί στην Αγία Ερμιόνη, εκεί που κολυμπάνε, χρειάζεται. Ναι. Χρειάζεται. Είμαι ο αντιδήμαρχος της κεντρικής Χίου εκεί. Α. Εγώ είμαι από την Καλλιμασιά. Όχι, επειδή πες για τα μηχανήματα, γιατί ναι. Χρειάζεται μηχάνημα για να κολυμπάμε. Και ήδη είναι προγραμματισμένο τώρα, νομίζω πως έχει αρχίσει να εκτελείται της κεντρικής Χίου ο καθαρισμός των παραλίων. Εγώ, επειδή οι καιρικές συνθήκες κάνει έντονους νοθιάδες, θα το αφήσω ναι. Να πάει λίγο πιο πέρα. Δεν θα κινηθώ δηλαδή με το χρονοδιάγραμμα των εκλογών, διότι αν καθαρίσω τώρα μια παραλία και ξαναβγούν φύκια, θα το βρω μπροστά μου μετά. Πόσο ικανοποιημένος είναι ο Ανδρέας Βεργίτσης από αυτή την πενταετία που πέρασε και όσον αφορά την κατάσταση στα νοτιόχωρα. Δηλαδή, εάν άλλαξε κάτι, προς τα πού άλλαξε, τι ήταν εκείνο που άλλαξε? Ναι, αισθάνομαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τη δουλειά. Βγήκε πάρα πολύ έργο και φαίνεται κιόλας στην ένταξη μεγάλων έργων ότι δεν υστερήθηκε καθόλου η περιφερειακή Χίος. Και έργα εντάξαμε σε ανταγωνιστικά προγράμματα, όπως είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις του Δημοτικού Σχολείου των Ενίτων και του Δημοτικού Σχολείου του Πυργίου, από 400.000 κάθε έργο, η προστασία της διάβρωσης των ακτών, Καταράχτης, Αγία Ερμιόνη, βρεφονηπιακός σταθμός που δεν υπήρχε, ήταν η μοναδική ενότητα πάνω στη Χίο που δεν υπήρχε βρεφονηπιακός σταθμός και το νομικό πρόσωπο κάνει και εκεί προχωρούμε στο Δημοτικό Σχολείο της Βέσσας. Έργα οδοποιίας σε ανταγωνιστικά προγράμματα 900.000 ευρώ, αγορά μηχανημάτων για να υποστηρίζουμε το έργο με έργα 300.000 ευρώ. Πάρα πολλά. Είχατε δηλαδή μια έντονη. Εκτός από την μια έντονη κινητικότητα, θα έλεγα. Βεβαίως. Δεν υστερήθηκε, δηλαδή δεν ένιωσαν την εικόνα ότι όλη η εργασία και όλα τα έργα γίνονται μόνο για την πόλη της Χίου και για τον Βροντάδο. Γιατί υπάρχει η γενικότερη αντίληψη ότι όλα δόθηκαν στην πόλη και τα χωριά εγκαταλείφθηκαν. Όχι. Υπάρχει μια τέτοια γενική εντύπωση. Τώρα βέβαια, εντάξει, είναι αναλόγως ο καθένας πώς τα βλέπει τα πράγματα. Εάν το ποτήρι το βλέπει μισογεμάτο ή μισοάδιο. Όχι. Σε όλες, είτε τα νομικά πρόσωπα, είτε τις θεματικές αντιδημαρχίες, παντού μοιράστηκαν χρήματα σε όλη τη Χίο. Θα σας πω, αλλιευτικό λιμάνι Καρδαμήλων και ανάπλαση του λιμένα. Και τα δύο έργα μαζί 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν είναι περιφέρεια. Μονάδα αφαλάτωσης 2.000 κυβικών ημερησίως για να καλύψει τις ανάγκες Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων στο Λιλικά. Δεν είναι έργο που γίνεται στην περιφέρεια. 3 προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια, με την κυρία Καλογύρου για έργα βελτίωσης βατότητας δημοτικών οδών. Ολύμπης Αλάγωνα, 500.000 ευρώ. Πυργή Καρίντα, υλοποίηση. Όλα αυτά, Ανδρέα, είναι χρήσιμα. Θέλω να πω, είναι. Πρώτα-πρώτα ήταν κάποια που ήταν ημιτελή έργα. Mm. Ας πούμε το Πυργή Καρίντα. Και το ολοκληρώσαμε. Και το ολοκληρώνουμε. Το Ολύμπης Αλάγωνα ήταν 2 εξαιρετικές παραλίες εκεί πέρα. Τα Αγκέγια και η Σαλάγωνα. Και ήταν χωματόδρομος. Οπότε έπρεπε να μπουν. Το Λιλικά Σκόμη. Έχουμε και στη δική μας θητεία 2 κατολιστήσεις και στη θητεία του κυρίου Λαμπρινούδη άλλες 2. Αυτά έπρεπε να εντάχθηκαν. Άρα δεν είναι καθόλου απομονωμένη η περιφέρεια. Βιολογικοί καθαρισμοί είχαν ξεκινήσει από τους καποδιστριακούς δήμους. Yeah. Τώρα με προγραμματική εντάσσονται τώρα. Μεστά, Ελάτα, Πυργή και στη Βόρεια Χίο πάλι. Υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης κάποιων πραγμάτων? Εάν ενεργοποιηθούν η νεολαία μας, να έρθει κοντά. Ενεργοποιείται. Αυτό πρέπει να είναι και ο στόχος για την επόμενη θητεία. Να έρθουν κοντά οι 35-άριδες, οι 40-άριδες, άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει και ξέρουν τι σημαίνει δημιουργία, αυτοί πρέπει να έρθουν. Πάντως, σε τούτες εκλογές παρατηρείται το φαινόμενο ότι σε όλους σχεδόν τους συνδυασμούς υπάρχουν πολλά νέα παιδιά μέσα. Τώρα δεν ξέρω εάν αυτά τα νέα παιδιά
ξέρουν τι σημαίνει ακόμα και Δήμος ή, εν πάση περιπτώσει, μπήκαν στα ψηφοδέλτια προκειμένου να κλείσουν τα ψηφοδέλτια. Είναι μια άλλη παράμετρος αυτή. Ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει και έχει δουλέψει στη ζωή του ξέρει πάνω απ' όλα και αντιλαμβάνεται και την αγωνία. Τώρα ξέρουμε, ρε Αντρέα, ξέρουμε τώρα πώς. Εντάξει. Πώς τακτοποιούνται τα ψηφοδέλτια, το ξέρουμε. Όλα, αλλά κάποιος που έχει δημιουργήσει καταλαμβάνει την αγωνία και του ψαρά και του κτηνοτρόφου όταν δεν έχει δρόμο να πάει στη μονάδα του, και του μαστιχοπαραγωγού όταν δεν έχει δρόμο για να πάει στην καλλιέργειά του, και του επιχειρηματία όταν η παραλία είναι βρώμικη. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις όταν έχεις δημιουργήσει και έχεις δουλέψει στην προσωπική σου ζωή. Ποιες είναι οι ανάγκες των νοτιοχώρων? Και βέβαια, εκείνο το οποίο είναι ευχάριστο είναι, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον τα νοτιόχωρα διατηρούν. Εντάξει. Και τον πληθυσμό τους και, εν πάση περιπτώσει, έχουν και με το μαστίχι, έχουν μια ανάπτυξη. Πρώτα είναι θετική. Χάρισμα Θεού το μαστίχι. Ναι. Εξασφαλισμένη η πώληση και παραγωγή για όποιον έχει όρεξη να δουλέψει. Όσο υπάρχει γη, μπορείς να φυτεύεις μαστικό δράκο. Έχουν γίνει, μπήκε πλέον σε πάρα πολύ καλό δρόμο η μαστίχι. Μπήκε σαν φαρμακευτικό προϊόν, άρα από... Και πού δεν μπήκε. Ναι, τελείω. Όποιος έχει όρεξη για δουλειά και μπορεί να... Δεν υπάρχει να λες ότι είμαι αυτανότια, από την νότια χείο, από τα μαστιχοχώρια και είμαι άνεργος. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεύτερον, είναι τα καστροχώρια. Ωραιότατα χωριά. Τα Μεστά βέβαια ήταν το πιο τυχερό χωριό, διότι ο ΕΟΤ αντιλήφθηκε την αξία του από πολύ νωρίς και το προστάτευσε. Αλλά εξίσου ωραίο είναι και η Ολύμπη, το Πυργή, η Βέσα, το Βουνό, Ανδρέα, η Καλαμωτή, το συνεχτικό κομμάτι, ναι, τη ρημοτομία της. Τι άλλο μπορεί να γίνει για αυτά τα χωριά? Βέβαια είναι ήδη πόλος έλξης όλων όσοι έρχονται στοιχείο, αλλά τι άλλο μπορεί και πρέπει να γίνει? Ή όλα είναι εντάξει, ας πούμε, και δεν χρειάζεται κάτι? Και η ανάπτυξη πλέον έρχεται από τον ιδιώτη. Να δείξει εμπιστοσύνη στον τόπο του και να επενδύσει και να δουλέψει σκληρά. Δεν γίνονται όλα από την πρώτη μέρα. Ναι. Θέλει υπομονή και επιμονή. Δηλαδή έχουν ανάγκες αυτά τα χωριά, τις οποίες εσύ, τουλάχιστον ως αντιδήμαρχος της Νότιας Χίου, έχεις καταγράψει και στοχεύεις σε μια μελλοντική λύση τους? Προσπαθούμε. Δεν μπορείς να τα ικανοποιήσεις. Υπάρχουν όλα παράπονα έτσι από εκεί πέρα κάτω, να πούνε, ρε εσύ, Ανδρέα, τι γίνεται εκεί πέρα, αυτό, δεν ξέρω εγώ τι, το ένα το άλλο. Παράπονα πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Ο κόσμος συνεχώς ζητάει. Ο σκοπός είναι, αυτή είναι η δικιά μας η δουλειά, να αξιολογήσεις ποια είναι τα αναπτυξιακά έργα και αυτά να προωθείς, όχι τα ψηφοθυρικά. Πρέπει να επενδύσουμε σε αναπτυξιακά. Ναι, μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Επομένως, σύμφωνα με τον Ανδρέα Βεργίτση, η θητεία του Βρουνού, αυτή η πενταετής θητεία, ήταν επιτυχημένη. Από ό,τι τουλάχιστον μας λες, εν πάση περιπτώσει, ούτε παράπονα υπήρχαν από τοπικά συμβούλια. Εγώ είπα βέβαια ότι υπάρχουν παράπονα για τα χωριά. Υπάρχουν παράπονα. Πάντα θα υπάρχουν τα παράπονα. Και... Τώρα, εάν βρέθηκε ένας Βεργίτσης στα νοτιόχωρα και τα έκανε όλα μια χαρά, είναι μπράβο του. Δεν είναι θέμα μόνο της προσωπικής δουλειάς, της δικής μου. Ήταν η δουλειά ομαδική. Εγώ δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω την καθαριότητα εάν δεν είχα τη στήριξη της διεύθυνσης να ανανεώσει το στόλο των οχημάτων. Εάν δεν είχαμε προχωρήσει στην αύξηση των ανταποδοτικών για να μπορούμε να προσλάβουμε τους υπαλλήλους. Η δουλειά ήταν ομαδική και αυτό φάνηκε στη ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για το 2019, που για πρώτη φορά το ψήφισε και η αντιπολίτευση. Ήταν 60 εκατομμύρια τεχνικό πρόγραμμα. Αυτά δεν είναι ψέματα. Το τεχνικό πρόγραμμα για να ψηφιστεί πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η πίστοση. Η δουλειά ήταν ομαδική. Ο καθένας, σύμφωνα με τα κουράγια του και τις δυνατότητές του, μπορεί να τρέξε λίγο πιο, να βάλε το στροφόμετρο προς το κόκκινο. Ναι. Πώς είναι το προεκλογικό κλίμα στη Νοτιόχωρα? Ήσυχα. Ενδιαφέρεται κανείς? Έχω την εντύπωση ότι εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερα είναι υποψήφοι, οι οποίοι χτυπούν πλάτες, χαϊδεμονακτιά, ξέρω εγώ τι. Ναι. Είναι ήσυχα, διότι τώρα πλέον, αφού τα κοινοτικά, τα τοπικά συμβούλια δεν είναι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Είναι όλα ενιαία εκεί πέρα? Στα περισσότερα χωριά έγιναν συνενετικά ενιαία.
Όχι, λέω για τον νοτιόχωρο. Είναι, ναι, ενιαία είναι. Ναι, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που κατέβηκε και δεύτερο συνδυασμός. Ναι, ναι. Ναι, αυτή ήταν μια κίνηση η οποία πρέπει να υποστηριχθεί. Κάποτε έλεγαν ότι με τα... Φτάνει να μην καπελωθεί. Ναι, 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 πρέπει να... Εμείς τουλάχιστον, σαν παράταξη, ο Δήμαρχος ήταν η γραμμή του και εμείς. Αφήστε την τοπική κοινωνία να βρει τους ανθρώπους που θέλει να την διοικήσουν και να την εκπροσωπήσουν στο Δήμο. Ένα ερώτημα είναι αν είναι οι πιο ικανοί όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν επιλεγεί. Βέβαια, αυτό στον ψηφοφόρο είναι και μόνο... η τελική απόφαση, αλλά... Και μόνο που έχει την πρόθεση και τη διάθεση να δουλέψει, δεν μπορούμε να τον αξιολογήσουμε και να τον κατακρίνουμε πριν φανεί το έργο του. Μακάρι να έρθουν νέα παιδιά. Mm-hmm. Εσύ έχεις νέα παιδιά εκεί πέρα. Ναι, έχω... Δεν υπάρχει πληθυσμιακή αιμορραγία εκεί πέρα στα νοτιόχωρα, όχι τόσο πολύ. Εντάξει. Τόσο μεγάλη. Όχι όπως τα άλλα χωριά. Είναι το μαστίχι που έχει αυτή τη στιγμή δουλειά. Και παρά το ότι το μαστίχι είναι μια πολύ επίπονη δουλειά, δεν είναι εύκολο το μαστίχι. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, όλες οι δουλειές είναι. Ναι, θέλει κόπο μεγάλο όμως. Δεν είναι έτσι. Παίξε γέλασε. Θέλω να πω παρόλα αυτά, τα νέα παιδιά ασχολούνται. Ασχολούνται. Διότι είναι ένα πολύ έτσι θετικό. Έχουν ένα πολύ μεγάλο εισόδημα. Όσες ώρες δουλέψεις, αυτό το μεροκάματο θα πάρεις. Εντάξει, θα έχει και αντυχίες, θα έχει μια βροχόπτωση, θα έχει κάτι, θα έχει απώλεια εισοδήματος. Αλλά είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα με εξασφαλισμένη την παραγωγή. Σε καμία άλλη παραγωγή δεν είναι εξασφαλισμένη η πώλησή της. Ανδρέα Βεργίτση, φτάνοντας στο τέλος, γιατί και πάλι με το Βορνού και αν θέλεις, γιατί οι ψηφοφόροι ουσιαστικά της Νότιας Χίου, δεν ξέρω εσύ που κατεβαίνεις. Στη Δημοτική Ενότητα μας Στη Δημοτική Ενότητα μας Τυχογωρίων κατεβαίνεις, θα πρέπει να ψηφίσουν και πάλι τον Ανδρέα Βεργίτση και όχι κάποιον άλλον. Γιατί με τον συνδυασμό του Μανώλη του θεωρώ ότι πρώτα-πρώτα έδωσε μία άλλη κατεύθυνση στη λειτουργία του Δήμου. Δεύτερον, το έργο που έχει παραχθεί και είναι, μπορεί να αξιολογηθεί και να μετρηθεί σε σχέση με άλλες δημοτικές αρχές. Πρέπει και θεωρώ ότι πρέπει να πάμε προς τα εμπρός. Δεν πρέπει να έχουμε πισωγυρίσματα με ανθρώπους παλιούς που έχουν δείξει τον χαρακτήρα τους και το πώς διοίκησαν όταν βρέθηκαν σε θέση εξουσίας. Θεωρώ ότι πρέπει να έρθει νέος κόσμος, πρέπει να φύγει από πάνω η ρετσινιά ότι πας στην τοπική αυτοδιοίκηση για να βολευτείς ή για να εξυπηρετήσεις... Είτε να βολευτείς, μόνο ο πρόεδρος παίρνει το 500 έργο, εντάξει, ή για να εξυπηρετήσεις δικά σου συμφέροντα. Εντάξει. Πρέπει να έρθουν ανθρώποι νέοι. Δεν έχεις τη δυνατότητα όταν δουλέψεις. Έχεις και εξυπηρέτηση μέσα στο πρόγραμμα είναι. Τώρα που τα λέμε. Εντάξει. Και τα ρουσφετάκια μέσα στο πρόγραμμα είναι. Και... Εντάξει, όλα αυτά δουλέψεις είναι... πραγματικά, δεν έχεις τη δυνατότητα να υπηρετήσεις αυτό το πράγμα για 2 ή για 3 θητείες. Μετά θα γίνεις σύστημα. Θα τα παρατηρήσεις, θα κουραστείς. Εκείνο παρατηρείται όμως είναι ότι θέμε και δεύτερη και πρώτη και δεύτερη και τρίτη θητεία. Εάν έχεις το κουράγιο. Δεν πάμε σπίτι μας. Εάν έχεις το κουράγιο, ναι. Εγώ προσωπικά, εάν δεν μπορέσω να δουλέψω στο ρυθμό που δούλεψα την πρώτη αυτή την περίοδο, ασταμάτητα, θα σηκωθώ να φύγω. Μάλιστα. Καρπούζια να συνεχίζεις να βγάζεις και φύγει από εκεί. Από αυτό ζούμε, ναι. Αυτά αγαπητές κύριοι, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτά αγαπητές κυρίες και κύριοι από τον Ανδρέα Βεργίτση, αντιδήμαρχο Νοτιοχώρων και βέβαια εκ νέου υποψήφιο με τον συνδυασμό πρωτοβουλία του Δημάρχου και εκ νέου υποψηφίου Μανώλη Μπρουνού.